Κυρίες και κύριοι, είναι προκλητικά φανερό, αλλά όχι μη αναμενόμενο, το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι πολιτικές τους μοιάζουν σαν μια σταγόνα νερό, χτίζοντας ο επόμενος εκεί που έκτισε ο προηγούμενος, ανεξάρτητα από επιμέρους διαφορές, μείγματα ή δοσολογίες. Αυτό ισχύει και για την τοπική διοίκηση, με την κυβέρνηση να δίνει συνέχεια στα νομοθετήματα του Καλλικράτη, του ΠΑΣΟΚ και του Κλεισθένη, του ΣΥΡΙΖΑ. Η αλλαγή του εκλογικού νόμου στην τοπική αυτοδιοίκηση, με πρόσχημα την κυβερνησιμότητα των Δήμων, οι όποιες και αμαχίες ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ για το εκλογικό σύστημα, δεν μπορούν να κρύψουν την στρατηγική του συμπόρευση για την προσαρμογή του αστικού κράτους και της τοπικής διοίκησης στις ανάγκες της καπιταλιστικής ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας, στις αναγκαίες συνεργασίες των παρατάξεών τους για να λειτουργήσει το πολιτικό δίπολο στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια. Αποδεικνύεται ότι Δήμοι και Περιφέρειες δρούν ως κρίκοι ενός ενιαίου κρατικού μηχανισμού, έχοντας ακριβώς τον ίδιο στόχο, την περικοπή δαπανών για τις λαϊκές ανάγκες και την αποδέσμευση περισσότερων κεντρικών πόρων για την εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών σχεδίων. Σχέδιο που διαρκεί εδώ και 20 χρόνια και είναι δεσμευτικό για όλες τις κυβερνήσεις. Την ώρα που η κρατική χρηματοδότηση μειώνεται διαρκώς, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το μεσοπρόθεσμο 2018-2022, τα μόνα έσοδα που αυξάνονται διαρκώς είναι τα ίδια έσοδα, δηλαδή τα τέλη και οι φόροι. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί τον έμφυα, όπως έκανε άλλωστε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Παραπλανεί όμως όταν λέει ότι εξασφαλίζει τους απαραίτητους πόρους για τους ΟΤΑ, ενισχύοντας τη φορολογική αποκέντρωσή τους. Η μεταφορά του έμφυα στους Δήμους, ύψους 2 δισεκατομμυρίων, με παράλληλη μείωση της κρατικής επιχορήγησης, συνιστά σχέδιο μετατροπής του χαρατσιού σε ανταποδοτικό τέλος. Σε συνδυασμό με την αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, θα πάρει την ανηφόρα, επιβαρύνοντας κι άλλο την τσέπη των λαϊκών οικογενειών. Ο έμφυα τελικά ήρθε για να μείνει, είτε ως φόρος απευθείας από τους Δήμους, είτε μέσω του κρατικού προϋπολογισμού. Αντίθετα όμως, βασικά έργα αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής και αντισεισμικής προστασίας που αφορούν τη ζωή και την ασφάλεια του λαού, δεν τα αντέχει η ανάγκη κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων και οι δημοσιονομικοί περιορισμοί. Είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα θρηνήσει και πάλι θύματα ο λαός μας. Ο Πρωθυπουργός, προσδιορίζοντας την τοπική διοίκηση ως το πρώτο επίπεδο εξουσίας που εξασφαλίζει όσο κανείς άλλος την κοινωνική συνοχή, θέση που δεν αμφισβητεί ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε το κοινάλ ΠΑΣΟΚ, επιδιώκει τη συγκατάθεση των λαϊκών οικογενειών για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από το κεντρικό κράτος στην τοπική διοίκηση, όπως η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η συνέχιση του δημοσιονομικού κορσέ στα οικονομικά των ΟΤΑ, την αποσύνδεση της κρατικής χρηματοδότησης στο όνομα της δίθεν αυτοτέλειας των Δήμων με τη σύσταση Ταμείου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας, την προώθηση των ΣΔΙΤ μπάζοντας την κυριολεξία το κεφάλαιο σε έργα και υπηρεσίες που αφορούν τις λαϊκές ανάγκες, τον δανεισμό των Δήμων από τις τράπεζες ως πηγή χρηματοδότησης. Τα παραπάνω αποτελούν το χαλί για να πατήσει το κεφάλαιο συνολικά στη λειτουργία της τοπικής διοίκησης. Το ΚΚΕ όχι μόνο δεν πρόκειται να δώσει τη συγκατάθεσή του στα σχέδια αυτά, αλλά θα κάνει αυτό για το οποίο το ψήφισε ο λαός. Από θέση πραγματικής λαϊκής αντιπολίτευσης θα διεκδικήσει μαζί με το λαό πλήρη κρατική χρηματοδότηση για τους ΟΤΑ, κατάργηση του έμφυα, της ανταποδοτικότητας, της επιχειρηματικής δραστηριότητας, των ΣΔΙΤ, με παράλληλη αύξηση της φορολόγησης του μεγάλου κεφαλαίου στο 45% της φορολόγησης της μεγάλης ακίνητης περιουσίας.
ακύρωση πληστηριασμών φτωχών και άνεργων οικοκυριών, κρατικό σχεδιασμό και χρηματοδότηση όλων των αναγκαίων έργων πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, έργων υποδομής και υπηρεσιών που προστατεύουν και ανακουφίζουν το λαό, μονιμοποίηση των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις, επαρκή στελέχωση όλων των κοινωνικών δομών με μόνιμη σταθερή δουλειά. Τέλος, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου λίγα λόγια για το προσφυγικό μεταναστευτικό. Και σε αυτό το ζήτημα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πιάνει το νήμα από εκεί που το άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενισχύει την καταστολή και τον εγκλωβισμό προσφύγων και μεταναστών στα νησιά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και εδώ νόμος και τάξη. Μεταφέρει αρμοδιότητες στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Επεκτείνει τα άθλια κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, όπως καταμαρτυρούν τα καλά λόγια του κυρίου Χρυσοχοΐδη για το κολαστήριο της Μόριας. Καταργεί την εγκύκλιο για την προβληματική ούτως ή άλλως πρόσβαση προσφύγων στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέσω της απόκτησης ΑΜΚΑ. Συνεχίζει τις εργασίες που είχαν ξεκινήσει επί ΣΥΡΙΖΑ για το νέο hot spot στη Σάμο. Ο καυγάς λοιπόν μεταξύ τους, είναι σικέ. Διαφοροποιούνται μόνο στο μείγμα της καταστολής. Υλοποιούν τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, τη Σέγγεν και το Δουβλίνο που εγκλωβίζει πρόσφυγες και μετανάστες, που ενθαρρύνει ΜΚΟ και διάφορα κυκλώματα που εκμεταλλεύονται πρόσφυγες και μετανάστες και ξεκοκαλίζουν τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις που δεν είναι τίποτε άλλο παρά κονδύλια επιδότησης του εγκλωβισμού τους. Πάνω απ' όλα όμως συμμετέχουν ενεργά σε υπεριαλιστικούς οργανισμούς και πολέμους. Συμφωνούν στον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης που προκαλούν τον ξεριζωμό εκατομμυρίων ανθρώπων και τον εφοδιασμό των καπιταλιστών με φθηνό εργατικό δυναμικό. Το ΚΚΕ θα πρωτοστατήσει στον αγώνα ενάντια στη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, στη Σέγγεν και το Δουβλίνο για να κλείσουν τα άθλια hot spot, για να μεταφερθούν οι αιτώντες άσυλο στην υπηρετική Ελλάδα και από εκεί στις χώρες προορισμού τους, για άδειες διαμονής όσων ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα χωρίς παράβολα, εξουθενωτικές προϋποθέσεις και ταλαιπωρία, για ισότιμα δικαιώματα, για να ανοίξει ο δρόμος της ανατροπής του βάρβαρου συστήματος εκμετάλλευσης και υπεριαλιστικών πολέμων που ευθύνονται για τη φτώχεια, τη μετανάστευση και την προσφυγιά. Για να ανοίξει επιτέλους, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, για να ανοίξει επιτέλους ο δρόμος της πραγματικής ανατροπής με την εργατική τάξη, το λαό στην εξουσία. Γίνεται λοιπόν φανερό από όλα τα παραπάνω ότι το ΚΚΕ καταψηφίζει τις προγραμματικές δηλώσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.